Το δρόμο για τη δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής του κολυμβητηρίου Χανίων, που επί δεκαετίες διεκδικούσαν ο κόσμος του ναυταθλητισμού και η τοπική κοινωνία, ανοίγει η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρη Παπαδογιάννη, τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων Γιάννη Χίνο και την Πρόεδρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων Σοφία Τσισμενάκη. Το έργο αφορά την ολική ανακατασκευή του κολυμβητηρίου. Φάνηκε ότι υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές. Παρουσία του Υπουργού, η Διευθύντρια Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα έχουν δεσμευθεί. Και ο κύριος Παπαδογιάννης εκ μέρους του ΕΑΚ μας είπε ότι, και το γνωρίζουμε από καιρό, ότι τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα και μπορεί το άμεσο προσεχές διάστημα, την περίοδο του Πάσχα, λίγο μετά, λίγο πριν, να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Το έργο προϋπολογισμού 7.520.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Αθλητισμού αναμένεται να δημοπρατηθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια και υλοποιείται το έργο πνοής για την αθλητική κοινότητα των Χανίων. Αντικείμενο της τριετούς προγραμματικής σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής συνδρομής από τον ΟΑΚ ως φορέα υλοποίησης της δημοπράτησης και της εξέλιξης των εργασιών προς το Υπουργείο Αθλητισμού, που είναι ο κύριος του έργου. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων θα επιβλέπει την πρόοδο των εργασιών. Μετά από 2-3 εβδομάδες θα ξεκινήσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Είναι ένα έργο που μπαίνει στη διαδικασία του πανευρωπαϊκού του ανοιχτού διαγωνισμού, δεδομένου ότι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν εστάσεις. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, προβλέπεται αποκατάσταση, λειτουργική, αισθητική βελτίωση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και των υπαίθριων εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου στη νέα χώρα. Όμως όταν γίνει δημοπράτηση για την ανακατασκευή, μιλάμε για ολική ανακατασκευή, που σημαίνει ότι στο σύνολό τους τα πάντα θα είναι όλο καινούργια. Μιλάμε για ένα καινούριο κολυμβητήριο, όχι ανακατασκευασμένο, καινούριο κολυμβητήριο. Ο ΟΑΚ μπορεί άμεσα να δημοπρατήσει και υπό την διαρκή επιβλέψή του να ανακαινιστεί πλήρως το Ναυταθλητικό Κέντρο Χανίων, αποδίδοντας στην τοπική κοινωνία αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό σύγχρονες εγκαταστάσεις για να συνεχιστεί η μεγάλη παράδοση των Ολυμπιονικών και των διεθνών πρωταθλητών στον Υγρό Μαστίβο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο ΟΑΚ έχει κάνει βήματα, μετασχηματίζεται, έχει κάνει βήματα μπροστά, έχει ανέβει επίπεδο και βεβαίως, παρόλο που το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σύνθετο, θα εκτελεστεί με αρτιότητα και θα αποδοθεί, να το πούμε έτσι, στην κοινωνία των Χανίων όπως πρέπει να είναι. Οι διοικήσεις του ΕΑΚ και του ΝΟΧ σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και το Υπουργείο καλούνται τώρα να εξασφαλίσουν εναλλακτική για τη συνέχιση των προπονήσεων των 400 και πλέον αθλητών του Ναυτικού Ομίλου. Ένα σημαντικό βήμα έγινε, αλλά έχουμε ακόμα πολλά και αρχίζουν τώρα και τα μεγάλα, ευχάριστα μεν, αλλά μεγάλα προβλήματα για τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα για τους χώρους που θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν προπόνηση, το κατά πόσο θα τηρηθεί ο προγραμματισμός που λέει ότι το έργο θα γίνει σε δύο φάσεις, μία η μικρή πισίνα 25 και μία η 50, ούτως ώστε να υπάρχουν λύσεις για τα παιδιά. Παρόντες στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Αθλητισμού ήταν η βουλευτής Χανίων Τσέβη Βολουδάκη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΚ Χανίων και υπεύθυνος για την αυταθλητική εγκατάσταση Λευτέρης Μπουζάκης, ο αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΟΧ.